Σοκαριστικές αποκαλύψεις παρουσίασε η Βρετανική Guardian για τον βασανισμό 14 μελών της ΕΟΚΑ από τις Βρετανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης των Ελλήνων της Κύπρου τη δεκαετία του 50. Οι αποκαλύψεις έγιναν μετά την κυκλοφορία ενός βιβλίου που περιλαμβάνει μαρτυρίες τόσο από βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και από βετεράνους της ΕΟΚΑ. Οι περιγραφές των Άγγλων είναι πράγματα που όμως ήταν γνωστά εδώ και δεκαετίες από κυπριακές πηγές. Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός από τους ανθρώπους που μιλούν στο βιβλίο αυτό, περιγράφεται ο βασανισμός του Νίκου Γεωργίου. Συγκεκριμένα αναφέρει, σύμφωνα με την Guardian, είδα τους στρατιώτες να τραβούν τον Νίκο Γεωργίου έξω από το κελί του, σχεδόν αναίσθητος, με αφρό να βγαίνει από το στόμα του. Έβγαζε έναν απέσιο ήχο σαν λιοντάρι να γριλίζει, καθώς βρίσκονταν ξαπλωμένος ετοιμοθάνατος. Τον άφησα να πεθάνει στο τσιμέντο έξω. Αναφέρει αυτό που της μάρτυρας στην Guardian. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, διαβάστε το άρθρο της Guardian μέσω του link στο site μας. Κάντε like, εγγραφή στον MSHD και μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα.